Γεια σου μορφιές μου! Welcome to my channel again! Μπήκα σε πρόγραμμα! Αρχικά έχω να σας πω καλό μήνα, μπορεί τώρα σήμερα να είναι 5η 29 ενάτου, όμως τώρα εσύ το βίντεο το βλέπεις Κυριακή, οπότε έχει μπει ήδη Οκτώβρης και είναι 2 του μηνός. Καλό μήνα σου εύχομαι, ελπίζω να είναι πιο ξεκούραστος ο Οκτώβρης, γιατί ο Σεπτέμβριος δεν μπορώ να πω ότι δεν το κατάλαβα, ήταν πάρα πολύ κουραστικός για μας. Εξάλλου ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας προσαρμογής, οικονομικών, ξέρετε εσείς τι εννοώ, σχολικά. Και γενικά ήταν ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος. Εγώ τώρα που είναι σήμερα 29 ενάτου, κάπως τώρα στη δεύτερη βδομάδα, μάλλον τρίτη βδομάδα για τα σχολεία, τα έχω μπερδέψει, τρίτη βδομάδα αρχίζω λίγο έτσι και προσαρμόζομαι. Η πέμπτη, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη τάξη. Δηλαδή, πραγματικά απολαύστε το όσο είσαστε πριν την πέμπτη, γιατί είναι πολύ χαλαρούιτα γενικά, να ξέρεις. Δηλαδή, από την τετάρτη μετά κάνεις ένα άλμα και πηγαίνεις στην πέμπτη. Όντως, η πέμπτη είναι πάρα πολύ δύσκολη τάξη. Δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι λοιπόν, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω πρόγραμμα και στην ψυχοσύνθεσή μου, αλλά κυρίως στη διατροφή μου. Ξέρω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον το 4ο βίντεο που μιλάω για τη διατροφή μου, όμως πραγματικά αν θέλετε και νομίζετε ότι σας έχω κουράσει με αυτό το θέμα, μπορείτε να κάνετε απεγγραφή. Ξέρω, συνέχεια το προσπαθώ, πάντα κάτι γίνεται, το χαλάω, πέσανε και οι καραντίνες, γενικά είμαι πολύ λουχουδό, το λέω, αλλά κατάλαβα ότι αυτή τη φορά κάτι παίζει ρόλο που σταματάω όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα που έχω αρχίσει την διατροφή, είμαι πάνω στον ενθουσιασμό, αλλά εξίσου έχω να σου πω ότι έχω παρατηρήσει ότι όταν αρχίσεις να κάνεις διατροφή είναι παλούκι. Και τι εννοώ? Όχι γενικά ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία ότι πρέπει να στερηθείς κάποιες τροφές, κάποιες ποσότητες, δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι επειδή πρέπει να φας και την πρωτεΐνη σου αλλά και τα λαχανικά σου και τους υδατέθρακές σου και γενικά για να κάτσει πάρα πολύ πρέπει όπως και δίποτε να κάνεις λαχανικά να φας, δηλαδή μαζί με το κύριο σου, έτσι. Εγώ κατάλαβα ότι η δουλειά μου τη χάλαγε η βαρεμάρα μου. Τι εννοώ? Ιδίως το βράδυ. Έλεγα, έλα μωρέ, σιγά, βαριέμαι. Έλα να παραγγείλουμε. Αυτή η ευκολία σε όλους αρέσει. Σωστά, σωστά. Και πόσα λαχανικά είχα πετάξει. Δεν ήταν ότι δεν είχα λαχανικά. Απλά βαριόμουνα να σηκωθώ από τον καναπέ μου, να κόψω τα λαχανικά μου. Τώρα όμως μπορώ να σου πω ότι περνάω πάρα πολλές ώρες στην κουζίνα, γιατί κόβω σαλάτα. Πραγματικά, και έτσι συνθιάζω τα γεύματά μου. Δεν γινόταν διαφορετικά. Πιστεύω ότι η βράση κολλάει το σίδερο. Θέλω να χάσω κάποια κιλά. Δεν θα πω πολλά. Γενικά δεν μου αρέσει να ανεβάζω τον πύχη, γιατί όταν βάζω μεγάλους στόχους και βλέπω μεγάλο νούμερο γενικά στη φαντασία μου και στο μυαλό μου, λέω αποκλείεται. Οπότε είμαι στη φιλοσοφία ότι κάτσε να χάσω πρώτα τα 5 με 7 κιλά, μετά τα 10, μετά τα 15, μετά τα 20, δηλαδή ανά 5. Γιατί δεν μπορώ, είμαι λίγο έτσι. Έχω να σου πω ότι στη δεύτερη εβδομάδα, επειδή άρχισα εντατικά σαλάτα, με έχει πάει μαρούλι το σύστημα, πραγματικά, έχω να πω ότι άρχισα ήδη και ξεπρίζομαι. Θέλει μεγάλη διαδικασία, θέλει αφοσίωση, θέλει πειθαρχία. Απλά ξέρω ότι εγώ έχω το κατσαρόλι το δικό μου, κάνω για μένα και όποιος θέλει ακολουθάει. Ξέρω ότι όταν είσαι σε μια οικογένεια δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, όμως πραγματικά είναι απόφαση. Ελπίζω να το πετύχω και να δείτε κι εσείς τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα σου δείχνω ουσιαστικά κάποια γεύματα που τρώω. Με βάση διαιτολόγου το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά και με από διάφορες συζητήσεις. Και γενικά μπήκα σε μια διαδικασία να προσέχω κιόλας, να μην τηγανίζω, να ψήνω. Εσείς στο TikTok μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Μπήκα στη διαδικασία να κάνω healthy μουσακά. Δηλαδή, Okay, θα το φας και το μουσακά σου, αλλά τουλάχιστον να είναι λίγο πιο υγιεινός. Οπότε θα σας δείχνω ουσιαστικά τα γεύματά μου. Εννοείται ότι γενικά φτιάχνω πολύ What I Eat in a Day στο TikTok. Ελπίζω να τα καταφέρω αυτή τη φορά, καθαρά από υγείας λόγο, ξεκάθαρα αυτό, αλλά και εννοείται και για την εμφάνισή μου. Και hello, γεια σου από το ψυγείο. Έχει παιχτεί πάρα πολύ λαχανικό. Έχω πάρει ντοματίνια.
Με βοηθάνε πάρα πολύ οι έτοιμες οι σαλάτες, πραγματικά, ντοματούλες, την οποία την ντομάτα, άμα τη φάω το βράδυ, βγάζω τους σπόρους για να μην με πρίζει, αγκουράκια, πιπεριές, πήρα στα φυλάκια εδώ πέρα, και εδώ έτοιμες σαλάτες, λοιπόν, πιπεριές, έχω πάρει ροδάκινα, γενικά καροτάκια. Σε ακούγεται και ο προφητήρας, γιατί κάνω μακαρόνια άσπρα για τους άλλους και μακαρόνια ολικής για μένα. Βασικά, ανέκαθεν έβαλα πολύ φυτική ίνα στην καθημερινότητά μου τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα πιστεύω ότι θα παίξει σπουδαίο ρόλο, γενικά που έχω αντικαταστήσει το αλεύρι, τα άσπρα ουσιαστικά τα προϊόντα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχω, όπως σας είπα, βράζω τα μακαρόνια άσπρα και ολικής για μένα και έκανα και κιμά από κοτόπουλο για να χορτάσω, για να μην φάω και πολύ υδατάνθρακα. Θα φτιάξω και μια σαλατούλα έτσι δίπλα στο πιάτο μου. Ακολουθώ βασικά τη μέθοδο του πιάτου. Θέλω να τρώω και πρωτεΐνη και λαχανικά αλλά και υδατάνθρακα. Γενικά προσέχω πάρα πολύ όταν τρώω μακαρόνια να μην συνοδεύω το γεύμα μου με ψωμί. Βασικά κοίταξε να δεις, δεν έχω αρχωθεί να σου πω την αλήθεια αυτή τη φορά. Γιατί το πάω με βάση και αυτά που ξέρω, τόσα χρόνια κάνω δίαιτα, τόσα χρόνια το παλεύω. Οπότε το πάω δηλαδή ανάλογα και με την όρεξη. Δεν μπορώ να σου πω ότι πεινάω πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Θέλω να σου πω όμως παρόλα αυτά, επειδή άρχισα διατροφή, παρόλα αυτά πίνω και τις βιταμίνες μου, η οποία αυτή τη συγκεκριμένη την έπαιρνα όταν είχα και κορονοϊό, και η άλλη είναι, γιατί την έψαχνα τώρα εγώ, γι' αυτό είχα αποσπαθεί η προσοχή μου, είχε αποσπαστεί η προσοχή μου, και η άλλη είναι βιταμίνη, αλλά έχει μέσα και ψευδάργυρο. Οπότε από τη στιγμή τώρα που κάνω και διατροφή και ουσιαστικά στερούμε την ποσότητα την οποία έτρωγα, πίνω βιταμίνες. Ξέχασα όμως να σου πω ότι αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, κάνε, άμα θες φυσικά, να χτυπάς και το κουδουνάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από τη μέλα μέρα και φυσικά να με ακολουθείς, αν θέλεις φυσικά, στο Instagram και στο TikTok, γιατί ανεβαίνουν πολύ ωραία ενδιαφέροντα βίντεο. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση που είμαι, βράζω τα ολικής, έχω βράσει εδώ πέρα ήδη τα άσπρα τα μακαρόνια, έχω κάνει και το κιμά μου. Και περιμένω να έρθουν και τα παιδάκια μου. Αλλά γενικά έχει πέσει, παιδιά, πολύ σαλάτα. Έχω να σου πω. Έχω δηλαδή. Έχω βοσκήσει πραγματικά. Αυτή τη βδομάδα, βασικά το Σάββατο, θα πάω να πάρω και πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα σου δείξω και τι πήρα. Ουσιαστικά τώρα σου έδειξα μόνο τη μαναβική και έξω στο ψυγείο πρέπει να έχω και πραγματάκια, γιατί δεν χωράγανε πραγματικά. Νομίζω ότι έχω πάρει αυτή τη φορά όλα τα χωράφια και όλα τα λιβάδια. Δεν σου είπα εγώ ότι και το άλλο το ψυγείο έχει μαναβική. Λοιπόν, και αβοκάντο πήρα και φρέσκο κρεμμυδάκι πήρα και ρόκα πήρα και πάλι εδώ πέρα νεκταρίνια και κόκκινες πιπεριές και κολοκυθάκι. Πήρα κόκκινο λάχανο και κανονικό λάχανο και μπανανούλες πήρα. Γενικά να ξέρετε ότι τρώω πάρα πολύ μπαχαρικό, δηλαδή του δίνω και καταλαβαίνει το μπαχαρικό. Όταν ιδίως κάνω σαλάτα, κοιτάω να μην τρώω μαγιονέζα, χρησιμοποιώ πάρα πολύ γιαούρτι, πολύ μουστάρδα, με σταγονόμετρο το λάδι, γιατί το λάδι παίζει ρόλο γενικά στη διατροφή. Α, θα σου πω ότι στις 2 εβδομάδες μέσα έχω βάλει και το σουβλάκι μου, το οποίο το σουβλάκι ήταν μία πίτα αλάδωτη χωρίς πατάτες, κρεμμύδι και σος γιαουρτιού και το κρέας εννοείται. Δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή και στη διαιτολόγο που τη ρώτησα, μια φορά την εβδομάδα με αφήνει, ξέρω εγώ, να τρώω το σουβλάκι μου. Δεν γίνεται, παιδιά, ο οργανισμός πρέπει να τρώει τα πάντα. Λοιπόν, βράσανε και τα μακαρόνια μου, αυτά είναι τα μαύρα και αυτά είναι τα άσπρα, νομίζω ότι φαίνεται διαφορά, μην νομίζω ότι δεν σας λέω ψέματα. Οπότε αφού γίνανε τα μακαρόνια, τώρα είναι 12 παρά, 1 παρά 10 θα φύγω να πάω να πάρω τον Γιώργο και τώρα θα κάτσω λίγο να αράξω, θα δω τους παγιδευμένους στον Αντένα, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να δω τα χθεσινά και τα προχθεσινά επεισόδια. Έχω να σου πω όμως ότι παρόλα αυτά αυτό εδώ πέρα το vlog ουσιαστικά σου λέω το καινούριο μου ξεκίνημα, το ξανάμανα καινούριο μου ξεκίνημα όσον αφορά την διατροφή μου, οπότε από τα επόμενα βίντεο θα σου σκέφτομαι να σου κάνω ένα διαιτοβλόγ, να σου δείχνω και τα γεύματά μου. Νομίζω ότι θα σου αρέσει αυτό το πράγμα και εμένα μου αρέσει όταν το βλέπω από άλλα κορίτσια. Και οπότε αφού σε έβαλα τώρα στην ιδέα τι έχω αρχίσει, θα συνεχίσουμε κανονικά το vlog μας.
το vlog μας. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Αχ, μακάρι. Καταλαβαίνεις ότι εγώ σκέφτομαι από τώρα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, για να πούμε και στην ροή του προγράμματος εδώ πέρα, έχω να σου πω ότι μου ήρθε χθες ένα καινούριο δέμα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, δύο βιβλιαράκια νέας κυκλοφορίας. Τα έδειξα και στο Instagram, οπότε άμα δεν με έχετε ακολουθήσει και στο Instagram, κάπου εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι η Αλμύρα από τη Ρένα Ρώση Ζαΐρη, μια πασίγνωστη συγγραφέα, η οποία μας λέει ουσιαστικά η ευτυχία αλλιώς. Διαδραματίζονται έξι ήρωες που διαμορφώνονται από τη δύναμη του πάθους, από τον υδρότα, τα δάκρυα, τη θάλασσα. Πώς αλλιώς ονομάζεται η ευτυχία? Αλμύρα. Λοιπόν, μία αλμυρένια ιστορία που θα συναρπάσει. Εννοείται ότι αυτό θα το βάλω giveaway στο Instagram. Και το δεύτερο που μου είχαν μέσα στο δέμα είναι αυτό εδώ πέρα, το Αγάπησε τη ζωή σου από τη Σόφη Κινσέλα. Είναι μία χαρούμενη, ευχάριστη, ζεστή ιστορία για τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όταν αποφασίζουμε να γίνουμε μέρος της ζωής κάποιου άλλου. Όχι, δεν θα μπούμε στη ζωή του κάποιου άλλου, θα κάνουμε τη δικιά μας τη ζωή. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά ήθελα να σας πω. Έχω εντωμεταξύ βάλει στην άκρη τα αγαπημένα του καλοκαιριού που κάποια στιγμή θέλω να σου τα δείξω. Έχω τελειώσει και κάποια προϊόντα τα οποία επίσης θέλω να σου τα δείξω. Γενικά, ξέρεις τι γίνεται, έχω τόσα πολλά να σου πω που πραγματικά χάνομαι μόνη μου. Χάνομαι. Θα τα δούμε όμως. Λοιπόν, και τώρα εγώ θα φάω, θα απολαύσω τα μακαρονάκια μου. Έχω φτιάξει εδώ πέρα και τη σαλάτα μου, η οποία έβαλα ένα κουταλάκι λάδι, έβαλα λίγο μέλι, μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Α, και λεμονάκι. Νάτος και Γιωργάκης, τρώει εδώ πέρα τα μακαρόνια του. Του έκανα ένα μίξ και λίγα μαύρα και λίγα άσπρα και τον κυμαδάκο του. Οπότε θα φάμε και θα πάμε για μαθήματα. Και γεια σας ξανά, εμείς εδώ πέρα σε μια τέλεια στάση μέσα στο λάπτοπ. Λοιπόν, και εμείς διαβάσαμε, κάναμε τη φυσική μας, κάναμε την ιστορία μας. Δεν υπήρχε λόγος να σας πάρω μαζί σήμερα, γιατί δεν είχαμε και πολύ πράγμα. Μετά εγώ πήγα και κοιμήθηκα, ήθελα να ξεκουραστώ για μία ώρα. Σήμερα δεν είχαμε κάποια δραστηριότητα. Και μετά που ξύπνησα έφαγα ένα ροδάκινο και άρχισα τις επαναλήψεις από το σωσμό. Αυτά, δεν είχα κάτι σήμερα, ήταν πολύ χαλαρή ημέρα. Έφτιαξα και το βραδινό μου. Μία σαλάτα η οποία έχει ρόκα, ντοματίνια και μοτσαρέλα. Έβαλα βαλσάμικο και λίγο λαδάκι. Και διάλεξα μαζί να φάω και ένα παξιμάδι χαρουπιού. Θα φάω τη σαλατούλα μου, θα χαλαρώσω. Με το που θα τελειώσει ο σωσμός θα δω και καμιά ταινιούλα στο Netflix. Οπότε μια χαρά. Σήμερα δεν ήταν πολύ δύσκολη μέρα, μπορώ να πω. Αύριο Παρασκευή έχω κλείσει και κομμωτήριο να πάω να βάψω αυτό το χάλι, να γίνω άνθρωπος. Οπότε θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Γεια! Και γεια σας ξανά, εδώ πέρα Παρασκευάρα σήμερα, τι ωραία, επιτέλους πήγα κομμωτήριο, το ίσιωσα, έγινα λίγο σαν άνθρωπος ρε παιδάκι μου, να σου πω την αλήθεια. Η ώρα είναι αργάμιση και η αλήθεια είναι ότι το πρωί ήπια ένα φραπέ μέτριο μεγάλα και τώρα δεν πεινάω. Okay. Οπότε ξέρω ότι το πρωινό δεν πρέπει να το παραλείπουμε, αλλά εγώ τώρα δεν πεινάω. Οπότε γιατί να φάω και μετά στο καπάκι να φάω και μεσημεριανό και να μου πέσουν πάρα πολύ και να πριστώ. Βασικά, αν δεν πεινάτε, μην τρώτε. Είναι, δηλαδή, δεν θέλει επιστήμη αυτό. Οπότε, εγώ τώρα έχω μπει στη διαδικασία να βράσω λαχανικά, πατάτα και μπρόκολο και θα ανοίξω και ένα τόνο σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεύτερη μέρα δεν θέλω να φάω μακαρόνια πάλι. Περιμένω και τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η μέρα του αθλητισμού. Οπότε, σήμερα η κόρη μου θα σχολάσει μάλλον 12.30 και περιμένω αν είναι να μου στείλει να πάει να πάρει το μικρό. Ιδάλλως το πάω εγώ να το πάρω. Και φάγαμε και διαβάσαμε και έκανα εγώ κάποια πλάνα μοντάζ στα προηγούμενα πλάνα που εσείς έχετε δει ήδη. Και τώρα βασικά το απόγευμα η κόρη μου είχε χορό και έφυγε Λάτιν. Και η αλήθεια μετά με πιάσε μια σπιαρίλα. Ήθελα να βγω να κάνω έτσι μια βόλτα, γιατί κάθε Παρασκευή παίρνω τα παιδιά και πάμε παραλία έτσι λίγο να βλέπουμε θάλασσα, έτσι να ξεκινείται λίγο το μυαλουδάκι μας. Αλλά δεν ξέρω τώρα,
Με έπιασε μια σπαρίλα μετά, είδα και την κόρη μου που ήταν πτώμα, γιατί ήταν σήμερα η μέρα του αθλητισμού, όπως σας είπα, και τα παίξανε τα παιδιά. Κάνανε πολύ άθλημα στο γυμνάσιο και στο καπάκι αυτή έκανε λάτινο, οπότε καταλαβαίνεις ότι ήρθε και έδεσε. Οπότε είπαμε να ράξουμε μέσα και να παραγγείλουμε να φάμε. Στα παιδιά παρήγγειλα να φάνε σουβλάκια και εγώ πήρα ένα καλαμάκι για να φτιάξω τώρα και μια ωραία σαλάτα να φάω, και λαχανικό αλλά και πρωτεΐνη, και θα κάτσω μετά να αράξω. Δεν έχω κάτι σήμερα, Παρασκευούλα σήμερα. Αυτή τη φάση που είμαι, έχω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα δίαιτο vlog, όπως σας είπα, θα συνεχιστούν. Δεν το βλέπω ότι και καλά κάνω δίαιτα. Δεν μ' αρέσει η ορολογία σαν υστερόγραφο τώρα που θα κλείσω αυτό το βίντεο. Απλά κάνω διατροφή, σκέφτομαι καθαρά. Σκέφτομαι ότι τρώω μόνο ποιοτικό φαγητό. Θα κοιτάξω ουσιαστικά να μην τρώω πολύ junk food, πολύ δηλαδή. Θα το φάω και το junk food, αλλά πιο μετά. Κάτσε να χάσω λίγο και θα την έχω αυτή τη cheat day που λένε. Σίγουρα με τη συμβολή κάποιου διατροφολόγου, αλλά παράλληλα να δίνω και στον εαυτό μου και την πίτσα και το σουβλάκι για να μην στερείτε πολλά. Έτσι πιστεύω ότι είναι το σωστό. Το πιστεύω. Τώρα αυτό δεν πάει να πει ότι το πιστεύεις και εσύ αυτό που λέω ότι είναι σωστό. Ο καθένας πραγματικά σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, σίγουρα με συμβολή κάποιου διατροφολόγου. Αυτά είχα να σας πω στο σημερινό βίντεο, οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να χτυπάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει καινούριο βίντεο, να με ακολουθείτε στο TikTok αλλά και στο Instagram, οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά! Γεια σας!